Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο βίντεο. Εγώ είμαι Πολυχρόνης Χαρίσκος, από εδώ ο φίλος μου Μιχάλης, ο κριτικός με το καπέλο. Yep. Και σήμερα σας έχουμε ένα special επεισόδιο. Θα ανοίξουμε τις κάλτσες του McDonald's που τις είχαν για μία μέρα στις 19 του Οκτώβρη, για μία μέρα που τις έδιναν δωρεάν. Εγώ τις παρήγγειλα επειδή δεν τις πρόλαβα. Τις παρήγγειλα για 6.55 με τα έξοδα αποστολής. Και από εδώ... Και από εδώ πέρα ο Μιχάλης κριτικός, όπως σας είπε ο φίλος μας εδώ πέρα. Και εμείς θα δοκιμάσουμε επίσης μια ωραία φάντα που υπάρχει εδώ και 2 εβδομάδες. Είναι μια ξεχωριστή φάντα. Είναι αυτή εδώ πέρα, μαύρη φάντα. Είναι λίγο ξεχωριστή, είναι για το Halloween, που είναι η Αμερικάνικη γιορτή, 31 του μηνός. Και ναι, την ψάχναμε 2 ώρες περίπου στην πόλη της Φίρτης και Νιρεβέργης, πήγαμε σε 3-4 μαγαζιά και τελικά τα βρήκαμε τυχαία στο 11, επειδή παντού ήταν Ausverkauft. Τις αγοράσανε ναι, όλοι δηλαδή. Ναι, τις αγοράσανε όλοι και παιδευτήκαμε αρκετά να τη βρούμε, αλλά τελικά τη βρήκαμε και πήραμε αυτό εδώ πέρα 1,5 λίτρο, 1,5 λίτρα, κόστισε πόσο, 1,29 συν τα φαντ. Συν 25 λεπτά. Ναι. 1,54 έκανε κάπου τόσο το 1,5 λίτρο, εγώ πιστεύω συμφέρει και θα το δοκιμάσουμε για εσάς για να ακούσετε μια γνώμη από εμάς. Πώς, γνώση τιμή. Και από εδώ είναι το πακετάκι που θα ανοίξω που μου έστειλε από τις κάλτσες και πάμε τώρα να τα ανοίξουμε. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα ανοίξουμε το πακέτο μας, το πακετάκι μας, ναι. Θα το δείτε σε timelapse. Μπορεί και εγώ να το κρατήσω. Εννοείται. Θα το δείτε σε timelapse και θα ακούσετε μία μουσικούλα. Εννοείται. Μία super trendy ωραία μουσικούλα. Λοιπόν παιδιά, εδώ είναι οι κάλτσες. Αυτό που μου τις έστειλε δεν ήταν απατεώνας, ευτυχώς. Θα τις ναι, φορέσουμε κιόλας. Ναι, θα τις φορέσουμε. Υπήρχε σε μέγεθος από 36 μέχρι 39 νομίζω. Εγώ πήρα που έχει μέγεθος 40 με 44, δηλαδή το μεγάλο μέγεθος. Και ναι. Λοιπόν παιδιά, εδώ βλέπετε σε μια κοντινότερη λήψη τις κάλτσες. Ναι, εδώ όπως βλέπετε έχει κάποια πράγματα ραμμένα πάνω. Για παράδειγμα εδώ είναι αυτός ο τύπος με τα πορτοκαλί ρούχα. Ναι. Μετά εδώ έχει μια πάπια. Έχει μια πάπια με το λογότυπο του Mac. Συγγνώμη που χάνεται όλο το focus. Τέλος πάντων, εδώ είναι οι πατάτες. Μετά πάνω έχει το παγωτό, το Mac Flurry ή Flurry όπως λένε. Ναι, okay. Εδώ το λογότυπο, μεγάλο εκτυπωμένο, γραμμένο ή εκτυπωμένο όπως λέτε, το Big Mac. Αυτό το λάμα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, με ένα κεράκι φαίνεται εδώ, ένα ροζ φαίνεται, δείτε το εδώ. Και ναι, εδώ έχει κάποια άσπρα τέτοια τελίτσες. Κάποιες άσπρες τελίτσες, κάποιες γκρι τελίτσες και ναι, τώρα εγώ και ο Μιχάλης, συγγνώμη, έχει και εδώ, έχει αυτό το, τη σαύρα, ναι, σαύρα πρέπει να είναι και ναι, αυτό ήτανε. Για αυτές τις κάλτσες, εκείνη την ημέρα δεν τις έβρισκε κανένας. Οπα.
Ναι, δεν τις έβρισκε κανένας και γι' αυτό τις πουλάνε τώρα στο eBay για χρήματα φυσικά. Αλλά στην επόμενη λήψη θα τις φορέσω εγώ και ο Μιχάλης. Λοιπόν, παιδιά, τις φορέσαμε τις κάτσες. Εδώ είναι μία. Και εδώ η άλλη έχει εδώ πέρα πατάτες, κέτσαπ, τέχει McFlurry και το σήμα του Mac. Λήξε και εσύ, Μιχάλη. Σήκωσε το. Α, μέχρι εδώ πέρα πάει. Πιο πάνω δεν πάει. Α, ελπίζω να φαίνεται. Και ναι, βλέπουμε και βαλίτσα εδώ πέρα, παίζει ο Ολυμπιακός. Με Bayern, 1-1. Λίγο άσχετο, αλλά δεν πειράζει. Και αυτές ήταν οι κάτσες. Πάμε τώρα στη μαύρη τη Φάντα. Πάμε τώρα στη μαύρη Φάντα! Ναι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε. Εδώ είναι, όπως βλέπετε, η Φάντα μας. Dark Fanta, είναι για το Halloween. Έχει βγει εδώ και, όπως αναφέρουμε και πριν, εδώ και 2 εβδομάδες. Και ψάχναμε μία ώρα, την βρήκαμε, τη βρήκαμε τελικά στο 11. 11. Όχι το νούμερο 11, μαγαζί 11. Λοιπόν, ναι. Όπως βλέπετε, εδώ είναι κλειστή, δεν την έχουμε ανοίξει ακόμη. Ναι. Ο Μιχάλης όμως δοκίμασε. Αλλά από τη δική μου. Ναι, από τη δική του που βρίσκεται εδώ μπροστά μας. Ναι. Αυτή είναι η δική μου, που εγώ δεν δοκίμασα ούτε μία γουλίτσα, οπότε δεν έχω ιδέα τι γεύση έχει. Όπως φαντάζομαι, έχει την ίδια γεύση, μόνο εδώ έχει το χρώμα μαύρο. Ναι. Βάλουν απλά χρώματα μέσα, ξέρω εγώ τι βάλουν. Ναι. Και έγινε μαύρη. Πάμε να την δοκιμάσουμε. Πάμε να ανοίξουμε τη Φάντα. Όπως βλέπετε, το ανθρακικό βγαίνει. Ναι. Σαν κούλα μοιάζει. Ναι. Εδώ και τη Μιχάλη. Και θα το πιούμε μόνο ρούφι. Δεν μοιάζει σαν κούλα, απλά μοιάζει... Μαύρη Φάντα. Ναι. Αντισκίτνη είναι μαύρη. Μυρίζει και σαν Φάντα. Ναι. Και στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Πεντανόστιμη. Σας συνιστώ να το δοκιμάσετε. Είναι και πολύ φθηνή για 1,50. 1,54 για την ακρίβεια. Ναι. Έχει μια διαφορετική γεύση. Αυτή η Φάντα είναι λίγο πιο... έχει πιο πολύ αλάτι. Έχω παρατηρήσει εδώ. Ναι, είναι λίγο πιο αλμυρή αυτή η Φάντα. Και ναι... είναι πεντανόστιμη. Ναι, έχει γεύση σαν κανονική Φάντα. Πορτοκάλι. Και ναι, τώρα μέχρι τα Halloween μπορείτε... Ναι, μπορείτε και στην Ελλάδα, έχω δει, να την αγοράσετε. Τώρα και η Γερμανία φυσικά. Mm-hmm. Τώρα σε άλλες χώρες δεν ξέρω αν την έχει. Και ναι, εδώ πέρα... Ναι, αυτά είναι από μας. Και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάπου εδώ πέρα θα είναι το Insta μας, εδώ πέρα το δικό μου, εδώ πέρα του Χρόνη και κάντε μας follow στο Insta αν θέλετε και κάντε ένα subs, πατήστε κουδουνάκι, πατήστε ό,τι θέλετε, κοστίζει, είναι τζάμπα το κουδουνάκι και το subs και ναι αυτά. Στο Instagram λέγομαι εγώ Χρόνης Χαρίσκος. Θα στο κάνουμε και θα link εδώ πέρα. Ναι. Εγώ Μιχάλη Κριτικός. Κριτικός Μιχάλη. Ναι. Και κάπου εδώ πέρα είναι το Insta. Τώρα κάπου εδώ και κάπου εδώ είναι του Χρόνου. Θα βάλουμε, ξέρετε, θα βάλουμε το όνομά μας. Ναι. Και ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Ναι. Εμάς προσωπικά διασκεδάσαμε σήμερα, είμαστε εδώ στο σπίτι μου. Ναι. Πιστεύω και εσένα να σας άρεσε, Μιχάλη. Ναι, και βλέπουμε τον Ολυμπιακό που χάνει τώρα προς το παρόν 2-1 από την Bayern. Και ναι, τώρα έχετε να δείτε λίγα fails από αυτό το... βιντεάκι, αυτά τα βιντεάκια που κάναμε, έχουμε κάνει αρκετά fails και μπορείτε να δείτε τώρα fails. Καλή διασκέδαση!
Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι ένα τεστ για τον ήχο. Ναι. Αυτό εδώ το κλιπάκι δεν θα το σβήσω. Για να τα βάλουμε στο τέλος, σαν bloopers και τέτοια fails. Και ναι.